Καλησπέρα σας. Φίλοι, συγγενείς και φίλαθλοι αποχαιρετούν αυτήν την ώρα το Μιχάλη Κουτσουρί στην Ελευσίνα. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Τάτσης, ο οποίος θα μας μεταφέρει σε λίγο την εικόνα. Στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων συνεχίζονται οι απολογίες κάποιων από τους 105 συλληφθέντες. Εκεί βρίσκεται η Γεωργία Λαγού. Σύνδεση και με τον Μανώλη Ασαριώτη, καθώς τα νέα ντοκουμέντα που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν τα μοιραία λεπτά πριν από τη δολοφονία του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ. Κοντά μας και ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, καθώς μετά από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και δεδομένου του πανευρωπαϊκού συναγερμού στο ποδόσφαιρο, είχαμε σημαντικές επικοινωνίες μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Προέδρου της UEFA. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως από την Ελευσίνα, όπου το κλίμα είναι βαρύ, Κώστα. Αν είπε ότι η θλίψη και θρύντος Νικόλα κατά τη διάρκεια της εξόδου ακολουθίας, η οποία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Σπαρακτικά τα λόγια της μητέρας του 29χρονου Μιχάλη, που συνεχώς έλεγε «Πού σε πηγαίνουνε παιδάκι μου» και έκλαιγε γοερά, ενώ στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκε και ο πατέρας του, ο οποίος νοσηλευόταν μέχρι και σήμερα το πρωί στο Θριάσιο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί του έδωσαν εξιτήριο προκειμένου και εκείνος να παρευρεθεί και να πει το τελευταίο αντίο στο παιδί του. Όλοι όσοι ήταν στην εκκλησία, Νικόλα, πρέπει να σου πω ότι κρατούσαν στα χέρια κίτρινα λουλούδια, ενώ το φέρετρο ήταν με ένα κασκόλ της ΑΕΚ, σε αυτό σε κίτρινα χρώματα. Στην κηδεία του 29χρονου βρέθηκε ο προπονητής της ΑΕΚ και δύο ποδοσφαιριστές, οι αρχηγοί της ομάδας, ενώ πρέπει να σου πω ότι όλοι όσοι ήταν εκεί ήταν με δάκρυα στα μάτια. Εδώ είμαστε τώρα στο αστυνομικό τμήμα της Ελευσίνας, όπου υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο μήπως γίνουν μάλλον κάποια επεισόδια. Όπως είπαμε, σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των συλληφθέντων. Οι περισσότεροι από αυτούς υποστηρίζουν ότι δεν συμμετείχαν στα επεισόδια και απλώς βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. Πριν πάμε στη Γεωργία Λαγού για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, να δούμε το βίντεο με την ένταση που επικράτησε στα δικαστήρια νωρίτερα σήμερα. Οπαδοί της ΑΕΚ που είναι συγκεντρωμένοι έξω από τα δικαστήρια πετούν μπουκάλια και πέτρες σε αστυνομικούς και δημοσιογράφους. Νωρίτερα 30 από τους 105 κατηγορουμένους οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια για να απολογηθούν. Κατά την προσαγωγή τους κρύβουν τα πρόσωπά τους κάτω από τις μπλούζες. Οι περισσότεροι, σύμφωνα με πληροφορίες, ακολουθούν σκληρή γραμμή σιωπής και αρνήσεων. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής εμφανίστηκαν αστυνομικές δυνάμεις που μας ακολούθησαν, καθώς δεν συμμετείχαμε στα επεισόδια. Ήμασταν φοβισμένοι από την ένταση και τα καπνογόνα που έριχναν Έλληνες φύλαθλοι. Τελικά μας ακινητοποίησαν και στη συνέχεια μας συνέλαβαν και ακολούθως μας προσήγαγαν στη Γαδά, όπου μας απίθυναν τις κατηγορίες. Δύο Κροάτες και ένας υπήκοος Αυστρίας εκπροσωπούνται από τον ίδιο δικηγόρο. Είναι δουλειά της αστυνομίας και της ανακριτικής αρχής να βρει ποιος είναι ο φυσικός αυτούργος. Εδώ πέρα λέει ποιος τον σκότωσε. Και δυστυχώς δεν είναι, φοβάμαι, αλλοδαπός. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους και δύο Έλληνες. Ο ένας, ιδιοκτήτης της καφετέριας κοντά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού που δέχθηκε επίθεση χθες από αγνώστους, είναι γεννημένος το 1996. Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης και ήταν έξω με αναστολή τους τελευταίους 6 μήνες. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει απασχολήσει και σε άλλες περιπτώσεις. Ουδέποτε ο εντολέας μου έχει κατηγορηθεί ή καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για αδικήματα ληστείας σωματικών βλαβών, εκρήξεων και άλλα συναφή, για τα οποία συνήθως κατηγορούνται οι οργανωμένοι οπαδοί. Έχει πάλευκο ποινικό μητρό και η μοναδική εμπλοκή του με τη δικαιοσύνη ήταν το 2020, όταν κατηγορήθηκε περί δήθεν συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Πράξη για την οποία, με απόφαση της τότε τακτικής ανακρίτριας που διεξήγαγε την ανάκριση, έμεινε ελεύθερος. Ο συνιδιοκτήτης της επιχειρήσεως εστίασης καφέ πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού έχει θαμώνες οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι τότε, το 2020, κατηγορήθηκαν για το έγκλημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και αδίκωσαν επλάκει το όνομά του. Στις 11 παρά το βράδυ, ακούσαμε δυνατούς κρότους λάμψης, κροτίδες, φωτοβολίδες και εκρηκτικές ύλες από την περιοχή του γηπέδου της ΑΕΚ. Οπότε από περιέργεια έσπευσα στο σημείο επί της οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και δει στο σημείο προέλευσης του εκοφαντικού θορύβου, το οποίο απέχει μόλις 5 λεπτά με τα πόδια, προκειμένου να διαπιστώσω τι συνέβη, καθώς δεν υπήρχε εκείνη την ημέρα αγώνας. Όταν έφτασα, είδα και άκουσα να εκρήγνεται κροτίδες και φωτοβολίδες και να ακούγονται κραυγές και βρισιές των εμπλεκομένων. Οπότε αποχώρησα φοβούμενος για τη σωματική μου ακεραιότητα.
και κατευθύνθηκαν στο σταθμό του Περισσό, κινούμενος επί της οδού Παπαναστασίου. Και εκείνη τη στιγμή συνέπεσε να μετακινούνται προς τα εκεί τα γνωστά άτομα, των οποίων δεν γνώριζα ούτε καν την εθνικότητα. Αν συμμετείχα στα επεισόδια, θα κατάστρωνα κάποιο σχέδιο διαφυγής μου, καθώς, εν αντιθέσει με τους Κροάτες, γνωρίζω πώς να κινηθώ και να προσανατολιστώ στη συγκεκριμένη περιοχή. Η όλη εμπλοκή μου στην εν λόγω υπόθεση και η μετέπειτα σύλληψή μου στηρίζεται όπως προκύπτει από το διαβεβαστικό της αστυνομίας στο ότι είμαι οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού και στην αυθαίρετη και ψευδή μαρτυρική κατάθεση ενός νεαρού αστυνομικού της ομάδας δράσης της Ελλάς, Χ.Φ., ο οποίος με είδε να περπατάω σε μία οδό κοντά στο σημείο όπου έγιναν τα επεισόδια στη Φιλαδέλφεια. Ο δεύτερος, γεννημένος το 1997, είχε συλληφθεί το Φεβρουάριο του 2020 καθώς παραβίασε απαγόρευση οργανωμένης και μεμονωμένης μετακίνησης στον τελικό αγώνα μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. 30 κατηγορούμενοι θα απολογηθούν αύριο, ενώ οι τελευταίοι 45 θα βρεθούν ενώπιον των ανακριτών την Κυριακή. Είχαμε μεταβεί στο γήπεδο προκειμένου να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της ομάδας την προηγούμενη ημέρα του αγώνα με την ΑΕΚ, για τον οποίο αγώνα δεν είχαμε εξασφαλίσει εισιτήρια και απροσδόκητα βρεθήκαμε αναμειγμένοι σε εκτεταμένα βία επεισόδια που ελάμπαναν χώρα τουλάχιστον για μισή ώρα, χωρίς την έγκυρη επέμβαση της αστυνομικής αρχής. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, λόγω της απόστασης, ποιος πραγματικά έπληξε με αιχμηρό αντικείμενο μαχαίρι τον άτυχο Μιχάλη, αποτρόπαια πράξη για την οποία λυπηθήκαμε βαθύτατα. Το τάγμα εφόδου, το χούλιγκαν που προκάλεσαν τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφια, αποτυπώνεται σε νέο βίντεο ντοκουμέντο. Κρατούν στα χέρια τους αυτοσχέδια ξύλινα ρόπαλα, φορούν γκάντια με προφανή σκοπό να μην αφήσουν κάπου τα δακτυλικά αποτυπώματά τους, ενώ κάποιοι έχουν καλύψει και τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται η στιγμή που οπαδοί της ΑΕΚ αντιλαμβάνονται τους χούλιγκαν που έχουν έρθει πάνωπλοι και ξεκινούν την επίθεσή τους έξω από το γήπεδο. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, είναι ξεκάθαρο ότι οι συγκεκριμένοι δεν είχαν έρθει για να υποστηρίξουν την ομάδα τους, αλλά για να προκαλέσουν επεισόδια και μάλιστα σοβαρά. Οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί της Δυναμό Ζάγκρεπ, Bad Blue Boys, και στο παρελθόν έχουν εμπλακεί σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ είναι γνωστοί για τις σχέσεις τους με τον ναζισμό. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και η επικεφαλής ένωσης οπαδών Δυναμό Ζάγκρεπ, προπονητής καράτε με μετάλλια, απόφυτος ηλεκτρολόγος μηχανικός, υπάλληλος μεγάλης εταιρείας του Ζάγκρεπ, ηγετικός τέλεχος οπαδών αυστριακής Rapid Viennis. Είμαι ηλεκτρολόγος. Στις 7 Οκτώβου βρισκόμουν στη Νέα Φιλαδέλφια για δουλειά. Είχα δώσει ραντεβού με την κοπέλα μου στο σταθμό ΙΣΑΠ Περισσός για να συνεχίσουμε με τρένο με κατεύθυνση στον Πειραιά, με σκοπό να φτάσουμε στο Γαλάτσι. Όσο περίμενα έξω από το σταθμό, άκουσα εκρήξεις και φωτοβολίδες και πήγα να δω τι γίνεται. Δεν συμμετείχα στα επεισόδια. Ο αναδιπλούμενος σουγιάς που βρέθηκε πάνω μου είναι για τη δουλειά μου. Δεν είμαι οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού. Είμαι απλός φίλαθλος. Πηγαίνω στο γήπεδο με τον πατέρα και τον αδερφό μου όποτε βρίσκω φτηνά εισιτήρια. Η μητέρα του Μιχάλη Κουτζουρή έλαβε εισιτήριο το βράδυ της Τετάρτης από τον Ερυθρό Σταυρό που νοσηλευόταν με συμπτώματα εμφράγματος για να πει το ίστατο χαίρε στο παιδί της. Ο γιατρός που την περιέθαλψε έγραψε σε ανάρτησή του. Ντράπηκα να την κοιτάξω. Η μάνα του Μιχάλη ήταν ασθενής μου για 2 μέρες και μετά από τόσο στρες, εχθές που ήρθαμε λίγο πιο κοντά δεν μπόρεσα να πω πολλά. Πρέπει να βγω. Έχω να τακτοποιήσω, μου είπε. Ήθελα να τη ζητήσω συγγνώμη. Ίσως είχαμε βρεθεί κοντά σε κάποιο γήπεδο. Της έκανα εισιτήριο. Είχε να τακτοποιήσει. Ντροπή μόνο για όλους. Γεωργία, πώς εξελίσσεται η διαδικασία αυτή τη στιγμή? Η διαδικασία, Νικόλα, κυρίες και κύριοι, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Στόχος είναι να βρεθεί ο δράστης ή οι δράστες από τους 105 συλληφθέντες του αιματηρού επεισοδίου. Πρόκειται για μια μαραθώνια απολογία, Νικόλα. Ήδη στις 11 η ώρα πέρασε το πρώτο γκρουπ. 29 άτομα από τους 105
κατηγορουμένους εδώ την πύλη της πρώην σχολής Ευελπίδων. Και στις 12 η ώρα βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή, ενώπιον τριών ανακριτών συγκεκριμένα, όπου μέσα στην αίθουσα, όπως μαθαίνουμε, υπάρχουν, Νικόλα, και τέσσερις διερμηνείς. Τρεις που μιλούν κροατικά και ένα στα αγγλικά τώρα. Οι τρεις ανακριτές έχουν στα χέρια τους γενετικό υλικό. Υλικό από κάμερα ασφαλείας, αλλά και την άρση απορρίτου. Τι υποστηρίζουν μέχρι και αυτήν την ώρα το πρώτο γκρουπ των συλληφθέντων. Τα 29 άτομα που εξετάζονται. Να πούμε πως τα 2/3, περίπου 20 άτομα, έχουν περάσει στον εισαγγελέα και αυτήν την ώρα γύρω στα 10 άτομα έχουν πάρει σειρά για να απολογηθούν στον ανακριτή. Αυτό που υποστηρίζουν, Νικόλα, είναι ότι ήρθαν εδώ στη χώρα μας όχι για να προκαλέσουν επεισόδια, αλλά για να παρευρεθούν στην προπόνηση. Τώρα, πριν από λίγη ώρα, δηλώσεις έκανε ο Αλέξης Κούγιας, που εκπροσωπεί έναν από τους τρεις Έλληνες. Αυτό που είπε χαρακτηριστικά είναι πως ο δράστης δεν είναι Έλληνας και πως βρίσκεται μεταξύ των 105 συλληφθέντων. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο κύριος Κούγιας. Τον αείμνηστο Μιχάλη τον μαχαίρωσε ένα πρόσωπο. Είμαι βέβαιος ότι ο δράστης είναι μεταξύ των συλληφθέντων. Είμαι βέβαιος ότι εν αντιθέσει με αυτά που ακούγονται, αυτή είναι η προσωπική μου κρίση, δεν είναι Έλληνας. Και είμαι βέβαιος ότι δεν μπορεί να μείνει κρυφό τίποτα σε αυτή την υπόθεση. Πάμε τώρα και στην Πολίνα Κολοκοτρώνη, καθώς έχουμε δικαστικές εξελίξεις και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκτός από τους 105 συλληφθέντες, χθες είχαμε και τις συλλήψεις Ρουμάνων οπαδών στον Προμαχώνα, τη στιγμή που επιχειρούσαν να περάσουν στη χώρα μας. Πολίνα. Νικόλα, φαίνεται πως οι τελωνιακές αρχές στο Προμαχώνα είχαν πληροφορίες για τις κινήσεις τους. Οι 7 ταξίδευαν με ένα βαν, μέσα στο οποίο βρέθηκαν 2 μαχαίρια, ένα πολυεργαλείο με μαχαίρι, full face, εξοπλισμός πυγμαχίας, 23 σπρέι, κασκόλ και φανέλα. Οι ίδιοι, όπως αποδείχθηκε, είναι σκληροπυρηνικοί οπαδοί της Πετρολούλ, που είναι αδελφοποιημένοι με την ΓΕΝΚ που αντιμετώπιζε χθες τον Ολυμπιακό και γι' αυτό θέλανε να φτάσουν μέχρι τον Πειραιά. Οι ίδιοι υποστήριξαν πως προορισμός τους ήταν η Θεσσαλονίκη για να κάνουν διακοπές και ισχυρίστηκαν πως τα μαχαίρια τα είχαν για να κόβουν το φαγητό τους. Το δικαστήριο πάντως δεν τους πίστεψε, τους καταδίκασε σε ένα χρόνο φυλάκιση με αναστολή και 1.000 ευρώ πρόστιμο ο καθένας. Ωστόσο, αν και άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι, κρατούνται καθώς κρίθηκαν επικίνδυνοι και έτσι θα απελαθούν, ενώ τους απαγορεύτηκε είσοδος στη χώρα και για τα επόμενα 5 χρόνια. Όσον αφορά τώρα τη δολοφονία του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ, Μιχάλη Κουτσουρή, οι αρχές έχουν συγκεντρώσει ένα πλήθος ντοκουμέντων και αποκαλυπτικό, όπως θα δούμε, βιντεοληπτικό υλικό. Ταυτόχρονα, εμφανές είναι και από τις καταθέσεις αστυνομικών ότι το βράδυ της Δευτέρας ο 29χρονος έμεινε ανυπεράσπιστος έναντι των χούλιγκαν που του επιτέθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάμε να δούμε κάποια από αυτά τα στοιχεία και να επιστρέψουμε με το προφίλ των υπόπτων που συγκεντρώνουν αυτήν την ώρα το ενδιαφέρον των αρχών. Καρέ-καρέ περιγράφονται στη δικογραφία που σχημάτισαν τα στελέχη της αντιμετώπισης αθλητικής βίας, η συμπλοκή τη νύχτα της Δευτέρας στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και οι κινήσεις του 29χρονου Μιχάλη που έχασε τη ζωή του από την ώρα που δέχτηκε το φωνικό χτύπημα μέχρι να τον παραλάβει το ασθενοφόρο. Ένα από τα πιο βασικά βίντεο τα οποία ανέλησαν οι αστυνομικοί είναι αυτό από την κάμερα του γηπέδου που έχει απαθανατήσει την επίθεση των χούλιγκαν στους οπαδούς της ΑΕΚ. Στις 23.08 και 01, την ώρα που οι φίλαθλοι της Ένωσης τρέχουν να σωθούν, τα στελέχη της ασφάλειας απομόνωσαν επίθεση στον 29χρονο. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, το θύμα βρίσκει καταφύγιο στο κοντινό περίπτερο και κρύβεται για να γλιτώσει. Από εκεί τον παραλαμβάνει το ιδιωτικό ασθενοφόρο, δυστυχώς όμως χωρίς να υπάρχει ελπίδα σωτηρίας. Καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων από τους αστυνομικούς, ακόμα και στο τελικό στάδιο, προκύπτει μέσα από τις καταθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία. Αν και οι χούλιγκαν μπαίνουν συντεταγμένοι στο σταθμό του ηλεκτρικού και η αστυνομία ενημερώνεται στις 22 και 25, παίρνουν 20 λεπτά για να δοθεί σήμα σε ομάδα δράση να πάει στο σημείο. Στις 23.01 φτάνουν οι Κροάτες στο γήπεδο και ξεκινούν τα επεισόδια και 4 λεπτά μετά δίνεται εντολή σε δημιουργία των ΜΑΤ να προσεγγίσει και να καταστήλει τα επεισόδια. Η ομάδα δράση αναχωρεί από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και 10 λεπτά αργότερα φτάνει στο σταθμό του ηλεκτρικού Περισσός. Εκεί όμως έρχονται μπροστά σε μια οπλισμένη και οργανωμένη ομάδα δεκάδων χούλιγκαν και απλά τους παρατηρούν.
Τα άτομα εν συνεχεία κατέβηκαν την οδό Μαραθώνος και στη συμβολή της Μαραθώνος με την οδό Σεβαστίας μπήκαμε πίσω από τα άτομα και τα ακολουθήσαμε σε μια απόσταση 50 μέτρων. Εν συνεχεία τα άτομα κινήθηκαν στην οδό Λεύκης, ενώ εμείς κατόπιν εντολής του Τμήματος Ασφαλείας παραμείναμε στο σημείο, δίνοντας εικόνα και αναμένοντας ενισχύσεις. Τα άτομα αυτά κινήθηκαν επί της Πατριάρχου Κωνσταντίνου και ενεπλάκησαν με άτομα οπαδούς της αντίπαλης ομάδας. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και ώρα 11:15 προσήλθε η δράση 30 για ενίσχυση. Κατόπιν, με εντολή του Κέντρου Ασφαλείας, κινηθήκαμε παράλληλα των ατόμων, τα οποία άρχισαν να διασπώνται σε διάφορες κατευθύνσεις. Στις 11:05 δίνεται εντολή στη Δημηρία που είναι στο πάρκο Δρακοπούλου να σπεύσει στο γήπεδο. Φτάνει 10 λεπτά μετά και ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι συγκρούσεις. Είχαμε διαταχθεί να βρισκόμαστε σταθεροί στο πάρκο Δρακοπούλου στα Πατήσια. Την 11:05 ώρα λάβαμε σήμα από το κέντρο μας για να μεταβούμε στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς υπήρχαν συγκεντρωμένα άτομα πέριξ του γηπέδου της ΑΕΚ. Την 11:15 αφηχθήκαμε και αποβιβαστήκαμε από το λεωφορείο στην οδό Κιουτάχιας, που τέμνει κάθετα την οδό Πατριάρχου Κωνσταντίνου, επί της οποίας βρίσκεται το γήπεδο της ΑΕΚ Αγία Σοφία. Πλησιάσαμε πεζοί και περιμετρικά του γηπέδου υπήρχαν γύρω στα 200 άτομα που προκαλούσαν φθορές. Οι περισσότεροι κρατούσαν ρόπαλα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Οι φθορές που προκαλούσαν ήταν κυρίως σε σταθμεμένα οχήματα, σε καταστήματα και στο χώρο του γηπέδου, ενώ προξένησαν πυρκαγιά σε μικρή δασική έκταση που υπάρχει στο σημείο. Στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και οι περιγραφές των τραυματιών που κατέληξαν στο νοσοκομείο από την επίθεση των χούλιγκαν. Ο ένας μάλιστα δήλωσε πως ήταν στο σημείο με το γιο του. Περίπου στις 11 με ένα φίλο μου και τον ανήλικο γιο μου πήγαμε στο γήπεδο προκειμένου να βρω το φίλο μου και να πάρω τα ειστήρια που μου είχε βρει. Περίπου στις 11:30 φτάσαμε και σταματήσαμε στη συμβολή των οδών Δεκελίας με τη Φωκών. Κατέβηκα από το αυτοκίνητο και χωρίς να το καταλάβω δέχτηκα επίθεση από πολλά άτομα τα οποία άρχισαν να με χτυπούν με ξύλινα στη γιάρια που κρατούσαν, ενώ όπως είδα είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κράνη και κουκούλες. Ευτυχώς το γιο μου τον πήρε ο φίλος μου και τον πήγε στο σπίτι χωρίς να τον ακουμπήσουν. Όπως περιέγραψαν οι επιτιθέμενοι, χρησιμοποίησαν διάφορα αντικείμενα: καδρόνια, ρόπαλα, πέτρες και μπουκάλια. Χτες 7 Αυγούστου 2023 και περί ώρα 10 παρά 10 πήγα έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για να πιω μια μπύρα. Στις 11 και ενώ καθόμουν στο σημείο, ακούω ξαφνικά μια κροτίδα και είδα γύρω μου 200 άτομα με μαύρα ρούχα να τρέχουν προς το μέρος μου. Τότε ένας εξ αυτών με χτύπησε με ένα μπουκάλι στο κεφάλι και μετά αρκετοί άρχισαν να με χτυπάνε με τα χέρια τους. Μόλις έφυγαν, πήγα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί μου είπαν να μείνω 72 ώρες γιατί είχα αιμάτωμα στο κεφάλι. Από το χώρο των επεισοδίων, οι αστυνομικοί συνέλεξαν δεκάδες αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν στη συμπλοκή, με κάποια από αυτά να έχουν επάνω τους το αίμα των τραυματιών. Μανώλη, οι πληροφορίες σου λένε πως υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός ανάμεσα στους 105 συλληφθέντες, οι οποίοι συγκεντρώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των αρχών. 12 άτομα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, συγκεντρώνουν τον ενδιαφέρον των αστυνομικών που προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος είναι ο δολοφόνος του 29χρονου. Πρόκειται για 9 υπηκόους Κροατίας, έναν από την Αλβανία και 2 Έλληνες. Και αυτό γιατί οι συγκεκριμένοι έχουν ένα ποινικό παρελθόν. Πώς θα μπορούσαν όμως οι αρχές να διαπιστώσουν με ακρίβεια εάν κάποιος από αυτούς είναι ο δολοφόνος? Θα πρέπει να ταυτιστεί γενετικό υλικό από συγκεκριμένα σημεία της ορού του 29χρονου με κάποιον από τους συλληφθέντες. Σας θυμίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί το όπλο του εγκλήματος, από το οποίο θα μπορούσαν να συλλέξουν DNA ή ένα δακτυλικό αποτύπωμα από το δράστη. Δεν υπάρχει όμως και καμία κατάθεση που να κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα να βρίσκονταν, να ήταν μαζί με το θύμα στο σημείο που δέχθηκε το χτύπημα. Το απόγευμα, μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροτομής, έστειλε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας ο ιατροδικαστής δείγματα DNA από τη σωρό του 29χρονου. Αύριο όμως αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία λήψης γενετικού υλικού από τους συλληφθέντες. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα? Γιατί βάσει της ελληνικής νομοθεσίας έχουν 48 ώρες προθεσμία προκειμένου να ορίσουν το δικό τους πραγματογνώμονα για αυτή τη διαδικασία. Από αύριο λοιπόν θα ξεκινήσει να γίνεται η αντιπαραβολή αυτών των δεδομένων. Μέχρι τώρα πάντως, όσο και να προσπάθησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, στα καδρόνια, τους σουγιάδες και τα υπόλοιπα πιστήρια, δεν έχουν καταφέρει να απομονώσουν DNA, κυρίως γιατί οι δράστες φορούσαν γάντια στα χέρια. Και εντός γηπέδων τώρα συνεχίζονται τόσο οι συγκινητικές στιγμές στη μνήμη του Μιχάλη Κουτσουρή, όσο όμως και διάφορες προκλήσεις. Στο Μάτριξ, στη ΣΟΠΑ Παρένα, η ΠΑΕ ΑΕΚ προβάλλει πλέον τη μορφή του 29χρονου. Αθάνατος. Ο Μιχάλης θα βρίσκεται για πάντα δίπλα στην αγαπημένη του ΑΕΚ. Η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ τοποθέτησε δύο τεράστιες γιγαντοοθόνες στην πρόσωψη του γηπέδου που δείχνουν τη μορφή του αδικοχαμένου φίλου της, αναγράφοντας τη λέξη αθάνατος. Τη μνήμη του Μιχάλη δεν τιμά όμως μόνο η Ένωση, αλλά και οι αντίπαλοι της όπως ο Άρης. Μετά τον γκολ νίκης που πέτυχε απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, ο Λουίς Πάλμα, αντί να πανηγυρίσει, σήκωσε μια κίτρινη φανέλα με το όνομα του οπαδού της ΑΕΚ,
και το νούμερο 29 που ήταν η ηλικία του. Μιχάλη Καλό Ταξίδι ήταν το πανό των φίλων του Άρη που ζήτησαν να φύγουν οι Ναζί από το ποδόσφαιρο. Χιλιάδες οπαδοί της Χάιντουκ πραγματοποίησαν ειρηνική πορεία σε κεντρικούς δρόμους του Σπλιτ πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ τραγουδώντας για την ομάδα τους. Οι Κροάτες δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα χωρίς παρατράγουδα και στις εξέδρες, στην αναμέτρηση των δύο ομάδων που κινήθηκε αποκλειστικά στα αθλητικά πλαίσια και έληξε ισόπαλη χωρίς θέρματα. Οι αυξημένες δυνάμεις της αστυνομίας απέτρεψαν κάθε ενδεχόμενο για πιθανά επεισόδια και στο γήπεδο Καραϊσκάκη, όπου ο Ολυμπιακός φιλοξένησε την Γκένκ και επικράτησε με 1-0 χάρη στο τέρμα του Κώστα Φορτούνη. Τα όσα έγιναν στη Νέα Φιλαδέλφια και προκάλεσαν το θάνατο του Μιχάλη δεν έμειναν ασχολίαστα από μια παλιά δόξα τόσο της ΑΕΚ όσο και της Δυναμό Ζάγκρεπ του Κροάτη Ζόραν Σλίσκοβιτς. Είναι μεγάλη ντροπή για όλους εμάς τους Κροάτες. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως τόσοι άνθρωποι ταξίδεψαν 2.000 χιλιόμετρα για να προκαλέσουν προβλήματα σε άλλο κράτος. Όλοι εδώ καταδικάζουμε όσα έγιναν στην Αθήνα. Έπρεπε όσοι προκαλούν προβλήματα στα γήπεδα να έχουν τιμωρηθεί εδώ και χρόνια, όπως συμβαίνει στην Αγγλία. Αντίθετα, οι οπαδοί της Ντίλα Γκόρι κάνουν λόγο για δόξα στους ήρωες σε πανό τους, καλώντας να αφαιθούν ελεύθεροι οι Κροάτες χούλιγκαν. Την απάντηση στον ίδιο αγώνα πήραν από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, που σε πανό τους ανέφεραν πως μόνο οι χαμένοι χρησιμοποιούν μαχαίρια. Το ίδιο λένε και οι οπαδοί της Καραμπάκ, ότι οι σωστοί οπαδοί δεν χρησιμοποιούν μαχαίρι παρά μόνο οι ηττημένοι. Ανησυχία επικρατεί σε όλη την Ευρώπη με αυτή την κλιμάκωση. Συνεχίσει η επικοινωνία, όπως έγινε γνωστό σήμερα, του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της UEFA. Δημοσθένη, ορίστηκαν και κάποιες σημαντικές συναντήσεις για την εβδομάδα που έρχεται. Ακριβώς, Νικόλα, την επόμενη ημέρα του 15 Αύγουστου, στις 16 Αυγούστου δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Αλεξάνδερ Τσέφεριν. Ο πρόεδρος της UEFA θα βρίσκεται στην Αθήνα για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup που διεξάγεται εκείνη την ημέρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη και έτσι οι δύο άνδρες θα συναντηθούν το πρωί της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συζητήσουν για όσα συμβαίνουν τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μάλιστα, Νικόλα, μετά από αυτή τη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Και μάλιστα σε αυτή έχουν προσκληθεί οι ιδιοκτήτες του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάνε οι Big Four σε αυτή τη σύσκεψη. Ενώ να σου πω, Νικόλα, ότι η αντίδραση υπήρξε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε λόγο για εξαφανισμένο Πρωθυπουργό και ότι η απάντηση στο πρωτοφανές φιάσκο που οδήγησε στη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, δεν μπορεί για άλλη μια φορά να είναι επικοινωνία, όπως τονίζει. Αφού ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, να πάμε να δούμε την πολιτική αντιπαράθεση που φουντώνει μετά την επιχειρησιακή αδράνεια της αστυνομίας. Σε θέση μάχης βρίσκονται κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με το Μαξίμου να επιμένει πως οι υπεύθυνοι για το φιάσκο της αστυνομίας στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη θα λογοδοτήσουν, και το ΣΥΡΙΖΑ να βάζει πλέον τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο κάδρο των ευθυνών. Ήρθαν λοιπόν προφανώς με ευθύνη της αστυνομίας. Εμείς από την πρώτη στιγμή δεν κρύψαμε την τεράστια παταγώδη αποτυχία, η οποία δεν συνάδει με τη συνολική εικόνα της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας. Υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν οι ευθύνες, θα βρεθούν οι ένοχοι, όπως βρέθηκαν και στην περίπτωση του Άλκη Καμπανού, και θα τιμωρηθούν πάρα πολύ σκληρά. Είναι η τέταρτη μέρα μετά την δολοφονία του 29χρονου στη Νέα Φιλαδέλφεια, που ο κύριος Μητσοτάκης είναι εξαφανισμένος και ο κύριος Οικονόμου είναι ακόμα στη θέση. Κυβερνητικά στελέχη αποδέχονται την πολιτική ευθύνη, όμως στηρίζουν το Γιάννη Οικονόμου. Πολιτικές ευθύνες υπάρχουν. Προφανώς υπάρχουν. Την ευθύνη την έχει πάντοτε η κυβέρνηση στην πολιτική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί και κανείς δεν το αρνείται. Πολιτικές ευθύνες και του αρμόδιου Υπουργείου, του Υπουργού. Κοιτάξτε, εξ αντικειμένου ο αρμόδιος Υπουργός είχε μόλις αναλάβει. Υπάρχουν ευθύνες και στην ψηλή ιεραρχία, υψηλή ιεραρχία της αστυνομίας για το επιχειρησιακό αυτό φιάσκο, γιατί έδειξε ότι υπάρχει μια χώρα ανοχήρωτη, αλλά και ευθύνες πολιτικές. Τι είπα να πει πολιτική ευθύνη χωρίς παρετήσεις. Σε πόσες δολοφονίες αλήθεια παρετείται ένας υπουργός. Και ναι, το λέω αλήθεια αυτό χωρίς να θέλω να κάνω αντιπολίτευση σήμερα και τέτοια μέρα. Η ευθυξία είναι λάστιχο, αναρωτιέμαι. Ωστόσο η αντιπολίτευση επιμένει ζητώντας την παρέτηση του υπουργού, ενώ κάποιοι μιλούν ήδη για επιχείρηση συγκάλυψης. Ο κύριος Οικονόμου θα έπρεπε ήδη να έχει παρετηθεί. Ήδη να έχει παρετηθεί, αναλαμβάνοντας και την αντικειμενική ευθύνη που φέρει ως πολιτικός, αλλά και τις ουσιαστικές ευθύνες που απορρέουν από όλες αυτές τις παραλήψεις. Υπάρχουν επιχειρησιακές
ευθύνες και πολιτικές ευθύνες και το κατά πόσον ο Υπουργός μπλέκεται στο επιχειρησιακό κομμάτι. Ο αρμόδιος Υπουργός τι πρέπει να κάνει στο επιχειρησιακό κομμάτι? Να μπαίνει και να τσεκάρει τα email του κάθε αξιωματικού. Αφανώς η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για αυτή την εξέλιξη. Για να τις συγκαλύψει, συνεχίζει αυτή την επιχείρηση κουκουλώματος των τεράστιων ευθυνών. Είναι εξώφαλη άνωστη η προσπάθεια να αποδοθεί η όλη υπόθεση σε ένα εσωτερικό αλαλούμ της αστυνομίας,